Λοιπόν, γεια σας. Λέγομαι Φραγκομιχελάκης Μανώλης. Είμαι από το Φουρνέ, το χωριό που φαίνεται εδώ από κάτω και βρισκόμαστε στην περιοχή Πύργος. Εγώ καλλιεργώ 40 χρόνια περίπου την ελιά και τα σπεριδοειδή γενικότερα. Όσον αφορά τώρα τα καλλιέργεια της ελιάς, έχω γύρω στα... Δεν έχω πολλά στρέμματα, έχω γύρω στα 12 στρέμματα, 12 με 15 στρέμματα, ποικιλία κοροναϊκή, τη λιανή που λέμε στη γηνή γλώσσα. Όσον αφορά τις εργασίες οι οποίες διέπουν την καλλιέργεια της ελιάς, το βασικότερο στάδιο είναι το κλάδεμα. Μετά το μάζεμα του ελαιοκάρπου, αρχίζουμε το κλάδεμα. Το όργωμα, αν και το έχουμε παρατήσει τώρα τελευταία, τη λίπανση, τη σωστή λίπανση, παίζει μεγάλη σημασία η σωστή λίπανση και ο ψεκασμός, ας πούμε, με διάφορα χαλκούχα σκευάσματα τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, μια ανθεκτικότητα στο δέντρο. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, καμιά φορά τη σποτίζουμε, άλλοι τη σποτίζουν, άλλοι δεν τη σποτίζουν. Επειδή η ελιά είναι ένα δέντρο αθεκτικό στην υγρασία, οι περισσότεροι δεν ποτίζουν τις ελιές. Το λάδι γενικότερα είναι ένα προϊόν, το οποίο σε εμάς, ας πούμε, εάν δεν έχεις πάρα πολλά δέντρα, μιλάμε από, ξέρω εγώ, 1.500-2.000 δέντρα και πάνω, δεν μπορείς να ζήσεις μόνο από αυτό, διότι είναι μια καλλιέργεια η οποία διαιρείται δια δύο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι διαιρείται δια δύο, εννοούμε ότι μία χρονιά παράγει, μία χρονιά δεν παράγει.